Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόταση της Λευκωσίας για τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα. Μίλησε για πλήρως επιτηρούμενο κόμβο. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα και στον ανταποκριτή μας, Γιώργο Κακούρη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Καλησπέρα, Μιλία, από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνεχίζει να ψάχνει κοινή κατεύθυνση για τα θέματα, τα επίγοντα της ψυχικής βοήθειας, αλλά και για την επόμενη μέρα. Χθες είχαμε μια νέα κοινή ανακοίνωση, όπου, όπως είπε σήμερα ο Ζεμπορέλ μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, τονίζεται ξανά πως πρέπει να υπάρξουν ανθρωπιστικές πρόσθεσεις και ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Αυτή τη φορά με την προσθήκη χωρίς καθυστέρηση, γίνεται δηλαδή με προσπάθεια να τονιστεί το κατεπίγοντο να υπάρχει άνοιγμα για ανθρωπιστική βοήθεια λόγω της επίγουσας κατάστασης των 1,5 εκατομμύρια φοιτησμένων και των κρίσιμων ελλείψεων στα νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπορέλ είπε σήμερα μετά τη συνάντηση, πως βλέπουμε και την πρόταση της Κύπρου για θαλάσσιο διάδρομο. Υπόψη είπε πως δεν υπάρχουν λιμάνια τα οποία μπορούν να δεχτούν αυτή τη βοήθεια αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να γίνουν εργασίες, κάτι που, όπως είπε, εξετάζεται. Πρόσθεσε πως αναζητείται τώρα σύμπνοια για την επόμενη μέρα εντός με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης και των κρατών μελών, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά και με τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη, λέγοντας πως ηγείται μια προσπάθεια να προσθεθούν τρία όχι και τρία ναι, όπως είπε. Δηλαδή, όχι στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την Γάζα σε άλλες περιοχές, όχι στην πλήρη κατοχή της περιοχής από το Ισραήλ και όχι στην αποδέσμευση της υπόθεσης της Γάζας από την Παλαιστινική Επίθεση και ναι σε μια ενιαία Παλαιστίνη και μεγαλύτερη εμπλοκή των αραβικών κρατών στο μέλλον της Παλαιστίνης και στην περισσότερη πολιτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, έτσι ώστε να αποφευθούν νέες κλιμακώσεις. Τώρα, από την πλευρά του Κύπρου, ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε ξανά σήμερα την πρόταση την οποία παρουσιάζει η Λευκωσία και βρίσκεται σε διάφορα τραπέζια που την εξετάζουν, ενώ αναμένεται κατά πόσον το Ισραήλ θα δώσει το πράσινο φως. Γενικότερα, αρκετές χώρες διακρίνονται θετικά που θα μπορούσαν να εμπλακούν, όπως ξέρουμε η Γαλλία και η Ελλάδα. Προς το παρόν βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς αναμένεται η στάση του Ισραήλ. Όμως είναι αρκετές χώρες έτοιμες να συνδράμουν. Τα συντάρια στο τραπέζι αφορούν τι μπορεί να γίνει ακόμα και βραχυπρόθεσμα, ανάλογα με τις εξελίξεις, αλλά κυρίως μεσοπρόθεσμα, καθώς αναμένεται πως στο γύτερο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να σταλεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Αναμένουμε λοιπόν περισσότερες εξελίξεις από το Ισραήλ για να μάθουμε πώς θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δηλώσει έτοιμες να συνεισφέρουν εφόσον χρειαστεί. Βλέπουμε μια σχετική σύντομη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. A secure, fully monitored quarantine hub with various options for high volume, high frequency phased delivery. Ασφαλές καταφύγιο στην Κύπρο αναζητούν χιλιάδες Ισραηλοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την εμπόλεμη ζώνη.